Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε από τη σελίδα 952, σελίδα 952, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, γιώτα έψιλον κεφάλαιο. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιον, γιώτα έψιλον κεφάλαιο, σελίδα 952. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή και ο πατήρ μου είναι ο Γεωργός. Παν κλίμα εν εμή, μη φέρον καρπών, εκόπτει αυτό και παν το φέρον καρπών, καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερον καρπών. Τώρα εσείς είστε καθαροί δια των λόγων των οποίων λάλησα προς εσάς. Μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπών άφε αυτού, εάν δεν μείνει εν τη αμπέλο, ούτω δε εσείς εάν δεν μείνετε εν εμή. Εγώ είμαι άμπελος εις τα κλίματα. Ο μένον εν εμή και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, διότι χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν. Εάν της δε μείνει εν εμή, ρίπτεται έξω στο κλίμα και ξηραίνεται. Και συνάγουσιν αυτόν και ρίπτουσιν εις πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μείνουσιν εν εμή, εν ημίν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Εν τούτο δοξάζει το πατήρ μου, εις το να φέρετε καρπών πολλήν, και ούτω θέλετε είστε μαθητέ μου. Καθώς εμέ αγάπησεν ο πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς, μην αντίτι αγάπη μου. Εάν τα σεντολάς μου φυλάξατε, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ εφύλαξα τα σεντολάς του πατρός μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, δια να μείνει εν ημίν η χαρά μου και η χαρά ημών να είναι πλήρης. Αυτή είναι η εντολή μου, να αγαπάτε αλλήλους, καθώς σας ηγάπησα. Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει ουδής, του να βάλει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Σεις είστε φίλοι μου, εάν κάνετε όσα εγώ σας παραγγέλω. Δεν σας λέγω πλέον δούλους, διότι ο δούλος δεν εξεύρει τι κάνει ο Κύριος αυτού, εσάς δε είπων φίλους, διότι πάντα όσα ήκουσα παρά του πατρός μου, εφανέρωσα εις εσάς. Σεις δεν εξελέξατε εμέ, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς και σας διέταξα να υπάγετε να κάμετε καρπών και ο καρπός σας να μένει, ώστε ό,τι αν ζητήσετε παρά του Πατρός εν το ονοματί μου, να σας δώσει αυτό. Ταύτα σας παραγγέλω, αγαπάτε αλλήλους. Και πάμε δίπλα στο γιώτα σίγμα, πέντε εδάφιο. Γιώτα σίγμα ταφ, Ευαγγέλιον, πέντε εδάφιο. Τώρα δε υπάγω προς τον πέμψαντά με και ουδείς εξ ημών με ρωτά που υπάγεις. Αλλά επειδή ελάλησα προς εσάς ταύτα, η λύπη εγέμισε την καρδία σας. Εγώ όμως την αλήθεια σας λέγω, συμφέρει σε εσάς να απέλθω, διότι αν δεν απέλθω, ο παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς, αλλά αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς. Και ελθόν εκείνος θέλει ελέγξει τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως και περί αμαρτίας μεν διότι δεν πιστεύουσιν σε μέ, περί δικαιοσύνης διότι πάγω προς τον πατέρα μου και πλέον δεν με βλέπετε, περί δε κρίσεως διότι ο άρχον του κόσμου τούτου εκρίθη. Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δυνάμεστε όμως τώρα να βαστάζετε αυτά. Όταν δε έλθει εκείνος, το πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει σπάσαν την αλήθεια. Διότι δεν θέλει λαλήσει αφέ αυτού, αλλά όσα λαλήσει, αλλά όσα αν ακούσει θέλει λαλήσει. Και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει πατήρ, εμού είναι. Δια τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Ο λίγο νέτη και δεν με βλέπετε, και πάλι είναι ο λίγο και θέλετε με ειδή, διότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Αμήν. Είναι οι στιγμές του μεγάλου αποχωρισμού που ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο οποίος για 3,5 χρόνια απεσταλμένος του Θεού Πατρός επί της γης προσεκάλεσε τους μαθητάς του για να τους αποκαλύψει ένα μεγάλο μυστικό. 33 ετών ήταν.
η ελπίδα όλων των μαθητών ήταν ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα τους ελευθερώσει από τους Ρωμαίους. Και ξαφνικά ακούνε από το στόμα του ότι εγώ φεύγω, σας αφήνω, και η ψυχή τους συνετρίφθη. Για να καταλάβουμε τι συνέβη, αδελφοί αγαπητοί, να φανταστούμε και να σκεφτούμε αυτό που είπε ο Κλεόπας με τον πιθανό Λουκά. Εμείς ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο οποίος θα μας ελευθέρωνε από όλα, ο Μεσσίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Και τον είδαμε, τον είχαν ακούσει και πιο μπροστά, και τον είδανε πραγματικά να συλλαμβάνεται, να σταυρώνεται, να βασανίζεται, να σταυρώνεται, να πεθαίνει και να θάβεται. Είναι φοβερό στον άνθρωπο να απογοητευθεί από αυτός τον οποίον ελπίζει, και ιδιαίτερα όταν ελπίζει στον Χριστό. Μπορεί να συμβεί αυτό? Βέβαια μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, μπορεί ο άνθρωπος να απογοητευθεί από τον Χριστό? Πολύ εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Γιατί στο μυαλό μας δημιουργούμε το σχέδιο του Θεού. Και πιστεύουμε και θέλουμε, και επειδή θέλουμε πιστεύουμε, ότι αυτό το σχέδιο που εμείς έχουμε δημιουργήσει είναι και το σχέδιο του Θεού. Και εκεί έρχεται η απελπισία. Γιατί οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές μου από τις βουλές σας και τόσο απέχουν οι οδοί μου από τα σωδούς σας. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη. Δεν μας το λέει, μας το λέει. Έχουμε απογοητευθεί πολλές φορές. Γιατί? Γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή, μας κοροϊδεύει υπερπάντα, και όχι μόνο αυτό, αλλά και σφόδρα διεφθαρμένη. Δεν μπορεί η καρδιά μας να δημιουργήσει το θέλημα του Θεού. Θα το πω καλύτερα, όχι να δημιουργήσει, να σκεφτεί, να αντιληφθεί, να καταλάβει το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έχει ένα υπέροχο σχέδιο. Ένα σχέδιο πραγματικά μοναδικό, με βάση το χαρακτήρα σου, την καρδιά σου και τους νεφρούς σου. Δηλαδή με βάση ποιος είσαι, τι θέλεις και τι μπορείς να κάνεις. Και είναι τόσο τέλειο το σχέδιο που έχει ο Θεός, ώστε μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι τα πάντα συνεργούσει προς το αγαθόν στους αγαπώντας τον Θεό. Τα πάντα, τα πάντα. Και πολλές φορές αυτά που είναι τα πάντα δεν είναι ευχάριστα σε μας. Δεν ήταν ευχάριστο να δούνε αυτόν τον οποίον ελπίζαν ότι θα τους ελευθερώσει σταυρωμένο και πεθαμένο, αλλά και στην προσωπική μας ζωή. Δεν είναι ευχάριστο να βλέπουμε να συμβαίνουν πράγματα τα οποία είναι επώδυνα, γιατί η παιδεία δεν εργάζεται χαρά, δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης. Αυτό είναι βέβαιο, έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Ύστερα όμως επεμβαίνει στη ζωή του ανθρώπου, εκπαιδεύει τον άνθρωπο, τον εκπαιδεύει τον άνθρωπο η παιδεία, ώστε ο άνθρωπος πια να είναι δόκιμος ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Άρα λοιπόν είναι απόλυτος ανάγκη να κοιτάξουμε με προσοχή τη ζωή μας, γιατί στη ζωή μας υπάρχουν συνέπειες, είτε εκ του έργου του Θεού, είτε εκ του έργου του δικού μας.
συνέπειες. Βέβαια, πρέπει να επιμείνουμε λίγο ότι τα πάντα συνεργούσε προς το αγαθόν και τα λάθη μας ο Θεός τα βγάζει προς ευλογία. Ένα πολύ ωραίο παράδειγμα που είδαμε σήμερα είναι ένας κάποιος Ονίσιμος, τον οποίον ο Θεός έφερε ως δούλο, γιατί ήταν δούλος, γεγεννημένος δούλος, στο σπίτι του Φιλίμωνα. Είναι τέλειο σπίτι, τέλειο. Δηλαδή, πιο καλή ζωή για τον Ονίσιμο σαν δούλο δεν μπορούσε ο Θεός να του βρει. Αυτός όμως το αντιμετώπισε με ανθρώπινη λογική, αλλά πολύ άθλια. Τον έκλεψε, πήρε τα υπάρχοντα, πολλά από τα υπάρχοντα του Φιλίμωνα, δραπέτευσε και εξαφανίστηκε. Σκεφτείτε την απογοήτευση του Φιλίμωνα, αλλά και τη συνέχεια του Ονίσιμου, καταστροφική. Κατάτησε φυλακισμένος, όνειδος, ανήμπορος, μόνος του. Αλλά ο Θεός είχε ένα καλό σχέδιο. Τώρα το ερώτημα είναι και σε αυτόν και σε εμάς και σαν μήνυμα, θα αποδεχθούμε το σχέδιο του Θεού? Αυτό είναι το ερώτημα. Έχει ένα σχέδιο ο Θεός. Να το πω όσο μπορώ πιο έντονα. Έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο ο Θεός που εξαρτάται από την επιθυμία Του, από τις βουλές Του για σένα, και ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την πορεία σου από εδώ και πέρα. Τώρα το θέμα είναι πώς θα το καταλάβω και πώς δεν θα κάνω λάθη πάλι. Και το σχέδιο του Ονίσιμου ήταν ο Παύλος. Και το σχέδιο του Θεού για μας είναι ο Χριστός. Και το σχέδιο του Θεού για τον Παύλο ήταν ο Χριστός. Γιατί υπήρξε διώκτης, υβριστής και βλάσιμος, μέχρι που τον επισκέφθηκε ο Χριστός. Και βέβαια η επίσκεψη του Χριστού δεν έγινε μια φορά στη ζωή του Παύλου. Μια φορά άρχισε και από εκεί και πέρα εξακολουθούσε. Εξακολουθούσε και τον έφτασε μέχρι να πει με τα βεβαιότητος ότι τώρα δεν μου μένει παρά της δικαιοσύνης Στέφανος, που ο δίκαιος κριτής θα μου αποδώσει εκείνη την ημέρα. Βέβαιος πια. Τον αγώνα των καλών ηγονίστην, τον δρόμο με τελείωσα, την πίστη μου διατήρησα, δεν μου μένει τίποτα άλλο τώρα η αρπαγή της Εκκλησίας. Όμως μέχρι να φτάσει, πέρασε. Γιατί δεν πέρασε ο Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών? Και τι δεν πέρασε ο Ονίσιμος, που βρεθήκανε μαζί? Και τώρα ήρθε η ώρα να δοκιμαστεί και ο Φιλίμωνας. Η δοκιμασία του Φιλίμωνα είναι πολύ σοβαρή. Λαμβάνει μία επιστολή από τον Απόστολο Παύλο που του μίλησε για τον Χριστό και του λέει «Σου στέλνω τον Ονίσιμο να τον δεχθεί σαν τα σπλάχνα μου. Τον εγέννησα στη φυλακή». Το ερώτημα τώρα είναι ο Φιλίμωνας τι στάση θα κρατήσει? Θα το δεχτεί ή θα πει «Δεν ξέρει με ποιον έχει να κάνει ο Παύλος». Γιατί πράγματι δεν ξέρει. Ο Φιλίμωνας τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσα να πω τον μεγάλωσε, τον έθρεψε, τον έφτασε, τον έκλεψε και έφυγε. Τώρα είναι πολύ σοβαρό το πράγμα. Θα αποδεχθείς το σχέδιο του Θεού αν και δεν σ' αρέσει? Δεν σ' αρέσει. Θα αποδεχθούν οι μαθητές το σχέδιο του Θεού να τους εγκαταλείψει? Θα το αποδεχθούνε ή θα πούνε τώρα πάω σπίτι μου?
Ξέρετε πόσους έχω γνωρίσει στα χρόνια που έχω στο Χριστό που είπαν «Φεύγω, πάω σπίτι μου». Και φύγανε. Φύγανε από την Εκκλησία, φύγανε από τον Χριστό. Ευτυχήσανε, όχι βέβαια. Λίγοι από αυτούς επέστρεψαν, αλλά όχι όλοι. Γιατί απογοητευθήκανε. Απογοητευθήκανε, προσέξτε, από τον Χριστό. Απογοητευθήκανε από τους εργάτες. Απογοητευθήκανε από την Εκκλησία. Δηλαδή απογοητευθήκανε και από τους ανθρώπους. Και από τον Χριστό και από τους ανθρώπους. Και πόσες φορές δεν έχω πει ότι η Εκκλησία δεν αποτελείται από αγγέλους που δεν κάνουν λάθη. Η Εκκλησία αποτελείται από αμαρτωλούς που μετανόησαν και αγωνίζονται τον αγώνα τον καλό να φτάσουν μέχρι τέλους. Κάνουμε λάθη. Βέβαια κάνουμε λάθη. Όλοι μας, όλοι μας. Άλλος περισσότερα, άλλος λιγότερα. Να το πω και αλλιώς. Τα σκάνδαλα εξάπαντος θα έρθουν στην Εκκλησία. Και γιατί τα επιτρέπει ο Κύριος στην Εκκλησία τα σκάνδαλα? Για να φανερωθούν οι δόκιμοι. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, σπουδάσατε να παραστήσετε τον εαυτό σας δόκιμο εις τον Θεό, ώστε να είστε εργάτες που να μην τρέπεστε για το έργο σας ανεπαίσχυντοι. Και αυτό θα συμβεί μόνο όταν ορθοτομείτε το λόγο της αληθείας. Άρα λοιπόν, όπου και να βρεθείς, στον κόσμο πολύ περισσότερο, αλλά και στην Εκκλησία, πολλές φορές θα βρεθείς αντιμέτωπος με αυτό που επιτρέπει ο Θεός για να φανερωθεί αν είσαι δόκιμος. Και αυτό είναι το μήνυμα. Ό,τι επιτρέπει ο Θεός, το επιτρέπει για να καταλάβεις και να φανερωθεί αν είσαι δόκιμος. Φώναξε τον Αβραάμ, πήγε να θυσιάσει το παιδί σου, τον οποίον αγαπάς. Και δεν το είπε άνθρωπος, ο Θεός του το είπε. Και το λογικό είναι, τι λες Κύριε μου? Εδώ μου λες ψέματα. Συγγνώμη Κύριε μου. Εσύ μου είπες θα ευλογήσεις όλα τα έθνη με τον Ισαάκ. Και τώρα μου λες να πάω να τον θυσιάσω? Ένα γιο έχω. Εσύ μου τον χάρισες. Στα γεράματα. Και τώρα μου λες να πάω να τον θυσιάσω? Φεύγω. Δεν έφυγε όμως. Κάθισε και σκέφτηκε με λογική εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτό είναι το μεγάλο μας μυστικό για να απολαμβάνουμε τα σχέδια του Θεού προς ευλογία. Με εμπιστεύεσαι? Αυτό ρωτάει ο Χριστός. Με εμπιστεύεσαι? Και δεν το ρωτάει τώρα που δεν έχουμε τίποτα δίλημα μπροστά μας, αλλά το ρωτάει όταν τα πράγματα γίνονται μαύρα και άραχνα. Όταν φτάνουμε σε αδιέξοδο. Με εμπιστεύεσαι? Και η ωραίτερη απάντηση είναι, ποιον άλλον να εμπιστευτώ Κύριε? Τον εαυτό μου? Όχι βέβαια. Τον άντρα μου, τη γυναίκα μου, τα αδέλφια μου, τον ποιμένα, τους πρεσβύτερους? Όχι βέβαια. Γιατί άνθρωποι είναι αυτοί. Και ο χειρότερος από όλους είμαι εγώ. Κανέναν δεν εμπιστεύουμε. Μόνο σε ένα Χριστέ μου εμπιστεύουμε. Και αυτό είναι όλο το μυστικό του ανθρώπου που πραγματικά τον εμπιστεύεται ο Θεός. Τον εμπιστεύεται. Και όταν σε εμπιστεύεται ο Χριστός, θα σε κάνει φίλο του, θα σε αυξάνει. Και η μεγαλύτερη και ωραιότερη στιγμή είναι ότι θα σε αποκαλέσει φίλο του. Φίλο του. Επαναλαμβάνω όμως. Και ήθε ο Θεός να μας δώσει να το καταλάβουμε όπως το κατάλαβα κι εγώ. Με εμπιστεύεσαι? Και σε μια στιγμή δεν υπήρχε τίποτα για να εμπιστευτώ. Τίποτα.
απόλυτο αδιέξοδο. Σκοτάδι, πυκνό. Και έρχεται μία φωνή. Με εμπιστεύεσαι? Και η απάντηση είναι: εσύ με έφερες μέχρι εδώ, εσένα να εμπιστευτώ? Άλλα εγώ περίμενα. Και άλλα σε έκανες. Η μία απάντηση. Η άλλη είναι: εγώ φταίω για όλα. Σε εμπιστεύομαι. Δηλαδή, σε εμπιστεύομαι. Κάνε ό,τι θέλεις εσύ από εδώ και πέρα. Αμήν, αδερφοί. Φοβερό είναι αυτό. Ξέρετε, τους λέει, σας εγκαταλείπω. Τέλειωσε, φεύγω εγώ. Μα εμείς περιμέναμε, φεύγω. Και εμείς θα γίνουμε, φεύγω. Αλλά, ευχαριστούμε τον Θεό, αλλά σας συμφέρει να φύγω, γιατί θα στείλω άλλο παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας να μένει μαζί σας στον αιώνα. Τι ωραίο πράγμα είναι αυτό. Οι δύο προσεμαρούς ούτε το καταλάβανε ούτε το πιστέψανε. Εμείς όμως σήμερα το πιστεύουμε. Και επειδή το πιστεύουμε, θέλουμε ο Θεός να μας εξηγήσει το σχέδιό Του. Γιατί έχει ένα σχέδιο διαφορετικό για τον καθέναν, ίδιο όμως για όλους. Και είναι ανάγκη να καταλάβουμε το σχέδιό Του. Ανάγκη να καταλάβουμε το σχέδιό Του. Και το σχέδιό Του είναι: εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή. Εσείς είστε τα κλίματα. Και γεωργός αυτό το αμπέλι είναι ο πατέρας μου ουράνιος. Τώρα, το πιστεύεις? Μπορείς να το εμπιστευτείς? Το ακούω. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, λέει ο Χριστός. Εσύ είσαι ένα από τα κλίματά μου. Και γεωργός που φροντίζει τα κλίματά μου είναι ο πατέρας μου ουράνιος. Τώρα, πρόσεξε πώς περπατάς. Πρόσεξε το σχέδιό μου και βγάλε συμπέρασμα για το δικό σου σχέδιο. Τώρα πρέπει να περπατήσουμε μαζί στο σχέδιό μου. Θυμήσου, τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν, μόνο όμως αγαπώντας τον Θεό. Τα πάντα. Και αρχίζει τώρα ο Ιησούς Χριστός και περιγράφει το σχέδιό Του, το οποίο είναι κοινό για όλους, αλλά ξεχωριστό και για τον κάθε έναν από εμάς. Φρόντισε να έχεις καρπό. Φρόντισε. Γιατί εγώ σε αναγέννησα, λέει ο Πατέρας Θεός, ο Γεωργός, επειδή σου δώσα πίστη και πίστεψε στον Ιησού Χριστό ότι είναι ο Υιός μου μονογενής, και ο Υιός μου μονογενής σε πρόσθεσε στην Εκκλησία Του. Αυτό είναι έργο μέγα. Το ότι σήμερα είσαι στην Εκκλησία του Χριστού είναι φοβερό έργο. Δεν γίνεται. Αλλά μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει. Και από εκεί ξεκινάει. Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, εσύ είσαι το κλίμα μου και ο πατέρας μου είναι ο Γεωργός. Φρόντισε να έχεις καρπό. Και ο πρώτος καρπός είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, αφού σε αναγέννησα. Δηλαδή, τι δηλαδή, με αναγέννησε, άρα με έκανε πνευματική ύπαρξη, ενώ ήμουνα σαρκικός, με έκανε πνευματική ύπαρξη, μου άνοιξε τα μάτια να βλέπω πνευματικά, μου άνοιξε τα αυτιά να ακούω το λόγο Του, μου άνοιξε την καρδιά να καταλαβαίνω το λόγο Του. Γι' αυτό και κάθομαι ακίνητος και ακούω. Αυτό είναι θαύμα. Έχετε πάει σε διαλέξεις επιστημονικές? Κανένας δεν ακούει.
εκτός από ένα-δυο που ενδιαφέρονται για το θέμα. Και αν μάλιστα είναι και υποχρεωτική η διάλεξη για κάποιο θέμα, εκεί είναι αδισχασμούρι το που πέφτει. Εδώ όμως ήρθαμε και με προσοχή ακούμε το Λόγο του Θεού. Αυτό είναι θαύμα. Αυτό είναι το πρώτο βασικό θαύμα που έκανε ο Χριστός. Προσέθεται καθημέρα τους σωζωμένους στην Εκκλησία. Τους σωζωμένους. Άρα φρόντισε να έχεις καρπό καλό. Για να υπάρξει συνέχεια. Γιατί αν δεν έχεις καρπό, αν και είσαι πνευματικός άνθρωπος, τότε θα σε ξεριζώσει. Τα κλίματα που δεν έχουν καρπό, τα αίρι, τα ξεριζώνει. Τα πετάει έξω και καίγονται. Μέλω να σε εξεμέσω, λέει σε κάποιον. Θα μετακινήσω τη λιχνία σου, λέει σε κάποιον άλλον. Τι λέει σε σένα? Μείνε. Μόνο αν με πιστεύεσαι μπορείς να μείνεις. Αλλιώς δεν μπορείς να μείνεις. Με πιστεύεσαι? Και λέμε αμήν. Και τώρα συνεχίζει. Εάν έχεις καρπό λίγο, δεν έχει σημασία, τότε θα έρθει ο Γεωργός, θα σε κλαδέψει, θα σε βροντίσει, θα σε καθαρίσει, γιατί αυτό το οποίο θέλει να φέρεις πολύ καρπό. Εγώ θα πω όμως αλλιώς. Αυτό το οποίο θέλει ο Θεός είναι να σε κάνει φίλο του Χριστού. Να το πω αλλιώς. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να κάνει το Χριστό φίλο σου. Να γίνεται φίλοι. Αυτό είναι το έργο του Θεού που σε ρωτάει και με ρωτάει. Με πιστεύεσαι? Θέλει να σε κάνει φίλο με τον Χριστό. Να κάνει τον Χριστό φίλο σου. Το ερώτημα είναι, το πιστεύεις, το θέλεις? Εάν το πιστεύεις και το θέλεις, που εγώ το πιστεύω και το θέλω και πιστεύω όλοι μας, τότε φρόντισε να μένεις στο Χριστό. Εάν μείνεις στο Χριστό, τότε θα φέρεις καρπό. Γιατί το κλίμα το οποίο δεν μένει στο αμπέλι, καρπό δεν φέρνει. Ο μένον εν εμή, και εγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπό πολλήν, διότι χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Πότε θα φέρεις καρπό πολύ? Όταν μένεις στο Χριστό, μένεις στην Εκκλησία. Είπαμε πριν ότι έχω δει πολλούς και έχετε δει πολλούς που λένε τα παρατάω, άσε με τώρα. Περίμενα, δεν είδα τίποτα, φεύγω. Όμως ο Κύριος το πρώτο πράγμα που λέει είναι μείνε στην Εκκλησία μου. Βεβαίως θα έρθουν τα σκάνδαλα. Βεβαίως θα έρθουν αντίξωότητες. Βεβαίως. Αλλά πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι δόκιμος, μένοντας στην Εκκλησία. Εάν μάλιστα μείνεις στην Εκκλησία και φροντίσεις να μελετάς το Λόγο του Θεού, να μένεις στο Λόγο του Θεού, ώστε οι Λόγοι μου να μένουν μέσα σου, τότε σε βεβαιώνω ότι θα ζητάς και ό,τι ζητάς θα γίνεται σε σένα. Πρόσεξε όμως τι ζητάς. Εν τούτο δοξάζεται ο Πατέρας μου στο να φέρετε καρπών πολλήν, ώστε ό,τι ζητάτε και ό,τι θέλετε να γίνεται σε εσάς. Αυτή είναι η εντολή του Κυρίου και η υπόσχεση του Θεού. Εάν μείνεις στην Εκκλησία, ό,τι ζητάς και ό,τι θέλεις θα γίνεται. Αλλά πρόσεξε τι ζητάς. Ο Πατέρας τι θέλει? Σε ενδιαφέρει να δοξάζεται ο Πατέρας ο ουράνιος? Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Ό,τι κάνω είναι εις δόξα, ό,τι θέλει ο Θεός να κάνω, ό,τι θέλει ο Χριστός να κάνω είναι εις δόξα Θεού Πατρός. Να δοξάζεται ο Πατέρας μου. Και πώς δοξάζεται ο Πατέρας μου? Με το να φέρω καρπών πολλήν και τότε θα είμαι και μαθητής του Χριστού. Τότε θα γίνει το πρώτο, η πρώτη επιτυχία του Θεού. Θα είμαι μαθητής του Χριστού και ο Χριστός θα είναι δάσκαλός μου. Φοβερό δεν είναι? Μόνο αν μένεις στην Εκκλησία, μόνο αν μένεις στο Λόγο του Θεού, τότε
και εμπιστεύεσαι βέβαια το Θεό, τότε δάσκαλος θα είναι ο Χριστός, τότε μαθητής του Χριστού θα είσαι εσύ και ό,τι αν ζητάς ο Θεός θα το κάνει. Φοβερό δεν είναι? Το πιστεύεις? Μείνε και θα το ζήσεις. Μείνε όμως. Πόσο? Όσο χρειάζεται. Δεν ξέρω πόσο, ο Θεός ξέρει. Και τώρα πάμε στο επόμενο βήμα. Καθώς εμέ αγάπησε ο Πατήρ και εγώ σας αγάπησα, γι' αυτό εσείς φροντίστε να μένετε στην αγάπη μου. Το τρίτο φοβερό βήμα, να μένεις στην αγάπη του Χριστού. Εάν τα εντολάς μου φυλάξετε, τότε θα μένετε στην αγάπη μου. Καθώς και εγώ φύλαξα τις εντολές του Πατρός μου και μένω στην αγάπη είναι αυτού. Ταύτα ελάλησα προς εσάς, διαναμένη η ενημίνη χαρά μου και η χαρά σας να είναι πλήρης. Κοιτάξτε τα επίπεδα, αδερφοί. Τα βήματα του σχεδίου του Θεού για σένα. Πρώτον είναι να σε κλαδέψει για να φέρεις πιο πολύ καρπό. Το δεύτερον είναι να μένεις στην Εκκλησία. Το τρίτο είναι να μένεις στην Εκκλησία και να μένουν οι λόγοι του Χριστού στην Εκκλησία, ώστε να φέρεις πολύ καρπό, επειδή ό,τι κάνεις ο Θεός θα το ευωδώνει. Το τέταρτο είναι να μένεις στην αγάπη του Χριστού. Μπορείς να μην μένεις, βέβαια. Πώς δεν μένω στην αγάπη του Χριστού, δεν τον εμπιστεύομαι. Δηλαδή δεν ακούω τι μου λέει και δεν το κάνω. Καθώς εφύλαξα τα εντολάς του Πατρός μου, εξ αυτού μένω στην αγάπη του. Αν και εσείς φυλάξετε τις εντολές της δικές μου, τότε θα μένετε στην αγάπη του. Και τότε θα είστε ευτυχισμένοι. Τώρα μπαίνουμε σε άλλη κατάσταση. Πάει η δυστυχία, τώρα πλέον χαρά. Άρα λοιπόν εξετάζω ποιες είναι οι εντολές του Χριστού και θα καταλάβω τις εντολές του Χριστού ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι πατέρας. Άρα ξέρω τι πρέπει να κάνω. Εμπαιδεία και νουθεσία να μεγαλώνω τα παιδιά μου. Να τα αγαπάω, να τα φροντίζω. Εγώ είμαι, εσύ είσαι μητέρα. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, οικοφύλακας. Έχεις ευθύνη για τη σωτηρία των παιδιών σου. Εσύ είσαι αφεντικό. Ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Εσύ είσαι υπάλληλος. Ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Γιατί μένει ο λόγος του Θεού μέσα σου. Εσύ είσαι αδερφός. Ξέρεις πώς πρέπει να συμπεριφέρεσαι. Και για να καταλάβουμε μια και καλή, είμαι βέβαιος ότι έχετε τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σας. Γιατί? Γιατί δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας. Εργάζεσαι, την πίστη σου έχει έργα. Η αγάπη σου έχει θυσία. Μη φοβάσαι. Ο Θεός θα σου ανταποδώσει πολλαπλάσια. Τι θα σου ανταποδώσει? Χαρά, ευτυχία. Το ξαναδιαβάζω. Μένεις στις εντολές του. Ποιες είναι οι εντολές του? Να υπηρετείς τα αδέρφια σου. Να υπηρετείς τον Χριστό. Σαν πατέρα, σαν μητέρα, σαν γιος, σαν παιδί, σαν παππού, σαν γιαγιά, σαν αδελφό, σαν αδελφή. Αλλιώς δεν γίνεται να είσαι ευτυχισμένος μες στην Εκκλησία. Εάν φυλάς τις εντολές του Κυρίου, μένεις στην αγάπη του Κυρίου, η χαρά σου θα είναι πλήρης. Δεν είναι πλήρης η χαρά σου, εσύ φταίς. Γιατί δεν μένεις στην αγάπη του. Δεν κοιτάς ποια είναι η εντολή του Χριστού για σένα. Δεν ενδιαφέρεσαι. Κύριο που σε ενδιαφέρει είναι τι θέλεις εσύ να κάνεις. Όχι τι εντέλεται ο Χριστός. Πώς θα είναι η χαρά σου πλήρης? Γιατί να είναι η χαρά σου πλήρης? Αφού δεν μένεις στην αγάπη του. Δεν υπακούς τις εντολές του.
αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός σε αγάπησε? Πώς άμα δεν την αγαπάς θα είσαι ευτυχισμένος? Υποτάσσεσαι στον άντρα σου όπως η Εκκλησία του Χριστού? Πώς θα είσαι ευτυχισμένη? Υπακούς τους γονείς σου? Πώς θα σου γίνεται καλό? Έρχεσαι στην Εκκλησία? Πώς θα σου γίνεται καλό, αφού έρχεσαι όποτε θυμάσαι? Πώς θα είσαι ευτυχισμένος? Δεν θα είσαι. Δεν είσαι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Γιατί δεν ελπίζεις τον Κύριο, ελπίζεις τον εαυτό σου, ξέρω εγώ. Και τώρα μπαίνουμε στην τελειοποίηση των Αγίων. Αυτή είναι η εντολή μου, αγαπάτε αλλήλους όπως εγώ ο Χριστός αγάπησα εσένα. Μεγαλύτερα αγάπη δεν έχει κανείς από του να βάλει την ψυχή αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Ποιος είναι ο φίλος σου? Ποιος είναι ο φίλος σου? Καταρχάς να το πω απλά. Είναι φίλος σου ο Χριστός? Δηλαδή, έχετε φιλική σχέση? Είναι φίλος σου η γυναίκα σου? Είναι φίλος σου ο άντρας σου ή είσαι τσακωμένη? Άμα τσακωμένη, τι σοϊφιλία είναι αυτή? Είναι φίλος σου ο γιος σου, η κόρη σου? Είναι φίλος σου ο αδερφός σου? Και εκείνος εκεί ο στριμμένος αδερφός σου, βέβαια. Και ο ανόητος και ο άφρον, βέβαια. Ο μωρός, βέβαια. Ή ο φίλος σου είναι ο κοσμικός? Είναι φίλος σου ο γιος που είναι στον κόσμο? Σιγά το φίλο. Είναι φίλος σου η κόρη σου που είναι στον κόσμο? Σιγά το φίλο. Πώς θα είσαι ευτυχισμένος και ευτυχισμένη? Μεγαλυτέραν ταύτης αγάπην δεν έχει δεις του να βάλει τη στην ψυχή του υπέρ μόνο των φίλων αυτού. Μόνο. Την ψυχή σου για ποιον τη βάζεις? Για τη δουλειά σου? Για το σπίτι σου? Για τα υπάρχοντά σου? Είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί. Ποιον αγαπάς? Η εντολή να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, πρώτη εντολή, σε όλες τις καρδίες σου, ψυχή σου, διανοία σου και δυνάμεώς σου. Τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Τον αδελφό σου όπως ο Χριστός αγαπάει. Τον κόσμο χάθηκες. Όποιος αγαπάει τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Φίλος με τον κόσμο, εχθρός του Θεού καθίσταται. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Δεν είναι αστεία. Αγαπάς τον κόσμο? Η αγάπη του Θεού, Πατρός, δεν είναι απάνω σου. Έχεις φίλο τον κόσμο? Έχασες τη φιλία του Χριστού. Καλά, αυτός ο κοσμικός ο γείτονας είναι πολύ καλό παιδί. Ενώ αυτός ο αδερφός όλο πρόβλημα μου δημιουργεί. Τι κάνεις εσύ? Σου δημιουργεί πρόβλημα. Εσύ τι κάνεις? Προσεύχεσαι ο Θεός να τον ευλογήσει πιο πολύ από σένα? Να τον διορθώσει? Αδερφοί αγαπητοί, η ζωή μας εν Χριστώ δεν είναι φυσιολογική, ανθρώπινα, είναι πνευματική, μη φυσιολογική ανθρωπίνως, απολύτως φυσιολογική με βάση το Πνεύμα το Άγιο, απολύτως φυσιολογική, γιατί το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που θα έρθει και θα σε οδηγήσει πάσα την αλήθεια, όχι το μυαλό σου, ούτε το φίλο σου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που θα λαλήσει με βάση το Λόγο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο θα σου αναγγείλει τα μέλλοντα και το Πνεύμα το Άγιο θα δοξάσει το Χριστό.
Άρα λοιπόν, μόνο όσοι διοικούνται από το Πνεύμα το Άγιο είναι αληθώς τέκνα Θεού, δηλαδή κληρονόμοι Θεού, δηλαδή συγκληρονόμοι Χριστού, δηλαδή ευλογημένοι. Ποιος, εδώ είναι το κρίσιμο ερώτημα, ποιος σε διοικεί, ποιος θέλεις να σε διοικεί, από ποιον θέλεις να διοικείσαι. Ποιος σε διοικεί, η καρδιά σου, η γνώμη σου, ποιος σε διοικεί. Αυτός που θα σε διοικεί έχει εξουσία πάνω σου. Και θα το έλεγα απόλυτη εξουσία. Σε όποιον υποτάσσεσαι, όποιον υπακούς, αυτού δούλος είσαι. Όποιον υπακούς. Ποιος λοιπόν σε διοικεί, ποιον υπακούς, ποιος καθορίζει τη ζωή σου. Κάθε ένας έχει τη δική του απάντηση. Άλλη είναι η απάντηση δική μου, άλλη είναι της γυναίκας μου, άλλη είναι του Σπύρου. Κάθε ένας έχει τη δική του απάντηση. Γιατί έχει τη δική του πορεία, έχει τη δική του ζωή. Άλλη είναι η ζωή δική μου, άλλη είναι η ζωή της γυναίκας μου, άλλη είναι η ζωή του γιού μου, άλλη είναι η ζωή της κόρης μου. Μα είμαστε μια οικογένεια. Και λοιπόν, καθένας έχει τη δική του ζωή. Και το ερώτημα είναι προσωπικό. Ποιος σε διοικεί, αγαπητέ μου αδελφέ, ποιος θέλεις να σε διοικεί και από ποιον διοικείσαι, ποιον υπακούς. Ποιον υπακούς. Αυτόν που υπακούς, σε αυτόν είσαι δούλος. Ναι, η γυναίκα μου δεν πρέπει να με υπακούει. Εν κυρίω. Επειδή το λέει ο Λόγος του Θεού. Εγώ δεν πρέπει να υποτάσσομαι στις αρχές και στις εξουσίες. Ναι, εν κυρίω. Άρα λοιπόν, το φοβερό μήνυμα και η τρομακτική απόφαση είναι ποιος είναι ο Κύριός σου. Ποιανού δούλος είσαι. Ποιον υπακούς. Ποιος σε κάνει ό,τι θέλει. Ποιανού τα θελήματα κάνεις. Ποιος είναι ο Κύριός σου. Εάν σήμερα πάρουμε απόφαση, γιατί κανείς δεν μπορεί να απαντήσει, αδερφοί, σταράτα που λέγανε στο χωριό μου, ξάστερα, καθαρά, ο Κύριος μου είναι ο Ιησούς Χριστός, κανείς δεν μπορεί να το πει. Αλλά εκείνο που μπορούμε να πούμε όλοι είναι, βόηθα με Κύριε, να είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Άνεφε μου δεν δίναστε να κάμετε ουδέν. Επηρεαζόμαστε, αδερφοί, είμαστε άνθρωποι. Μας επηρεάζει και αυτός που αγαπάμε και αυτός που δεν αγαπάμε. Μας επηρεάζει και ο συνεργάτης μας, ο συνάδελφός μας, ο γειτονά μας επηρεάζει. Είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν έχει σημασία. Αλλά τελικά επηρεαζόμενοι τον υπακούμε. Είτε αρνητικά είτε θετικά. Ή κάνουμε αυτό που μας λέει ή κάνουμε ακριβώς το αντίθετο από αυτό που μας λέει. Αν όμως πάμε σήμερα στον Κύριο, τώρα που θα λάβουμε μέρος στην κλάση του Άρτου και πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε με δούλο σου. Κάνε με δούλο σου. Κάμε να είμαι δούλος σου. Κάμε να είσαι ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Κάμε να μην υπακούω σε κανέναν άλλον. Να μην έχει εξουσία πάνω μου κανένας. Όχι κάτι γνώμη μου, κάτι γνώμη σου. Εξουσία πάνω μου να έχεις μόνο εσύ. Εάν το πούμε αυτό, ο Θεός λέει αμήν. Ο Χριστός λέει αμήν. Και δεν τελειώνει το αμήν. Αλλά λέει και άλλο κάτι που είναι πιο σοβαρό. Τώρα πια αφού μου το ζήτησες να είσαι δούλος μου και ζήτησες να είμαι ο Κύριός σου, δεν σε λέω πλέον δούλο μου, τώρα σε λέω φίλο μου. Γιατί, επειδή είσαι δούλος μου, ό,τι σου λέω θα
θα τα ακούς και θα το κάνεις. Και εγώ αυτόν κάνω φίλο μου. Φίλος μου είναι αυτός που κάνει ό,τι του λέω. Εσύ μου ζήτησες να σε κάνω δούλο μου και εγώ σου προσφέρω τη φιλία μου. Γιατί ποιος είναι φίλος μου? Αυτός που ό,τι του λέω το κάνει. Σεις δεν εκλέξατε εμένα, εγώ εξέλεξα εσάς. Και σας διέταξα, επειδή είμαι Κύριός σας, να πάτε να φέρετε καρπό πολύ και ο καρπός σας να μένει. Ώστε ό,τι ανετήσετε από τον Πατέρα σας στον ουράνιο εν το ονοματί μου να σας δίνει. Ταύτα σας παραγγέλω, αγαπάτε αλλήλως. Και φτάσαμε λοιπόν στο θέλημα του Θεού. Και θα το πω μια φορά ακόμη, γιατί έχει συγκλονίσει τη ζωή μου και έχει δέσει τη ζωή μου. Είμαι με τον γονάκι μου, 8 χρονών, μόλις είχε βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, μόνοι μας στον Κάλαμο, και το βράδυ μετά από γύρισμα και ξέρετε με τα εγγόνια πώς παίζεται, του λέω έλα τώρα Κωνσταντινάκο μου να προσευχηθούμε, ό,τι του ζητήσει θα στο δώσει. Και μου λέει τι να ζητήσω παππού. Και πηγαίνω μέσα στο δωμάτιο και λέω Κύριε τι να του πω. Και μου λέει αυτό που λέει και σε εμάς σήμερα, να του πεις να μου ζητάει να τον κάνω δούλο μου. Όχι να είναι, να τον κάνω εγώ. Και να μου ζητάει να γίνει φίλος μου για να μιλάμε στόμα με στόμα. Και ακόμη το θυμάται, αλλά πιο πολύ εγώ το θυμάμαι μέχρι που το βρήκα στη γραφή. Αγαπητά μου αδέλφια, μη ζητήσουμε τίποτα άλλο, μη ζητάς τίποτα άλλο. Το τι έχεις ανάγκη το ξέρει πολύ καλά ο Θεός. Το τι χρειάζεσαι το ξέρει πολύ καλά ο Θεός. Πάσαν την μέρη μνημόν ρίψατε αυτόν, αυτός φροντίζει για σας. Σήμερα θα κάνουμε αίτημα σαν άτομα όλοι μαζί και σαν εκκλησία. Κύριε σε παρακαλώ, κάνε με δούλο σου. Τι θα πει δούλος? Να κάνω ό,τι λες εσύ. Να μου λες και να κάνω. Δούλος ξέρεις τι θα πει? Ό,τι μου λες θα κάνω. Εντολή. Δούλος. Και στη συνέχεια, τώρα που με έκανες δούλο μου, δούλο σου, βόηθαμε να είμαι και φίλος σου. Εσάς είπων φίλους, διότι όσα άκουσα από τον Πατέρα μου, εφανέρωσα εις εσάς. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα φίλος Χριστού. Πλήρη, απώλεια, απόλυτη, τέλεια αποκάλυψη του θελήματος του Θεού. Γιατί σου το αποκαλύπτει? Γιατί ξέρει ότι θα τον υπακούς. Και το σημαντικότερο από όλα πια, υπάρχει μια προσωπική φιλική σχέση με τον Ιησού Χριστόν κατά χάριν. Θα του μιλάς και θα σε ακούει. Θα σου μιλάει και θα τον ακούς. Φίλος Χριστού. Αλλά αν είσαι φίλος Χριστού να ξέρεις ότι ο κόσμος θα σε μισεί. Γιατί δεν είναι δικός σου, δεν είσαι δικός του. Θα σε μισήσει, ο γιος σου που είναι κοσμικός σε μισήσει. Γιατί δεν κάνεις αυτό που θέλει? Γιατί είσαι δούλος Χριστού. Γιατί είσαι φίλος Χριστού. Κάνεις ό,τι θέλει ο Χριστός, δεν κάνεις ό,τι θέλει ο γιος σου, η κόρη σου, η γυναίκα σου, ο άντρας σου, τα αφεντικό σου, ο γείτονά σου. Κάνεις ό,τι θέλει ο Χριστός. Επειδή δεν ανήκει στον κόσμο, ο κόσμος θα σε μισήσει. Όμως πρόσεξε το μεγάλο μυστικό. Εάν το λόγο μου εφύλαξαν, που είμαι δούλος του Πατέρα μου και γίνεις και εσύ δούλος του Πατέρα σου, εάν το λόγο μου εφύλαξαν και το δικό σου θέλουσε φυλάξει. Ποιος είναι ο δικός σου? Λόγος δούλου, λόγος φίλου Χριστού. Και τι θα είσαι? Θριαμβευτής. Θα κάνει εσένα πάντοτε να θριαμβεύεις δια του Ιησού Χριστού ο Πατέρας ο Ουράνιος. Αγαπητά μου αδέλφια, είναι πολύ σοβαρό σήμερα να προσευχηθούμε και να παρακαλέσουμε τον Πατέρα μας τον Ουράνιο να μας κάνει δούλους Χριστού.
Πας Παύλος Απόστολος Ιησού Χριστού, διαθελήματος Θεού. Να πει και πώς σε λένε, δούλος Χριστού, διαθελήματος Θεού. Ζήτησε το. Θα αλλάξουν όλα. Όλα θα αλλάξουν στη ζωή σου. Όλα. Γιατί πλέον δεν θα περπατάς εν φαντασία, αλλά θα περπατάς εν οδηγία Πνεύματος Αγίου. Θα συνομιλείς με τον Χριστό. Στόμα με στόμα. Μα γίνονται αυτά. Δεν τα κάνεις εσύ. Ο Θεός θα το κάνει. Γιατί σήμερα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός. Σε παρακαλώ Κύριε, κάνε με δούλος. Δηλαδή κάνε με να υπακούω κατά πάντα στον Χριστό. Και βοήθησέ με να είμαι φίλος του Χριστού και ο Χριστός φίλος δικό μου. Ώστε ό,τι αν ζητάς, αλλά και πολύ περισσότερα από αυτά που εσύ ζητάς ή εννοείς, ο Πατέρας ο Ουράνιος θα σου κάνει, διότι είσαι φίλος του Χριστού. Μη χάσουμε την ευκαιρία σήμερα, αδερφοί. Τώρα, 10 λεπτά θα είναι εδώ. Σε 5 λεπτά, σε 10 λεπτά. Μη χάσεις όμως την ευκαιρία. Θεέ μου, σε παρακαλώ, κάνε με δούλο του Χριστού. Θεέ μου, σε παρακαλώ, στο όνομα του Χριστού, βόηθα με να είμαι φίλος του Χριστού και ο Χριστός φίλος. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό. Αλλά το κάνεις με την καρδιά σου. Και ο Θεός θα στο χαρίσει. Εμπιστεύεσαι τον Χριστό. Θα στο χαρίσει. Δεν τον εμπιστεύεσαι. Δεν θα στο χαρίσει. Γιατί τι θέλει. Ο φίλος τι χαρακτηριστικό έχει. Είναι έμπιστος και αξιόπιστος στο φίλο του. Τον εμπιστεύεται ο φίλος του. Είναι αξιόπιστος. Και ο δούλος τι είναι. Υπάκουος στον Κύριό του. Άρα λοιπόν σαν δούλος Χριστού θα είμαι υπάκουος στον Κύριό μου και σαν φίλος Χριστού θα είμαι αξιόπιστος στον Κύριό μου. Μπορεί να με πιστεύετε. Γιατί? Γιατί ό,τι μου λέει εγώ θα το κάνω. Μπορεί να με πιστεύετε ο Χριστός. Πώς ξεκινήσαμε? Με πιστεύεσαι? Τώρα τελειώνουμε. Σε πιστεύεται ο Χριστός? Μόνο αν είσαι δούλος του υπάκουος θα σε κάνει φίλο του, αξιόπιστο και θα σε πιστεύεται. Αμήν.